ηλεκτρικά γιοταχή. Τι μας κρύβουν? Τελευταία μας έχουν κατακλείσει με δηλώσεις για πράσινη ανάπτυξη, για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τεχνολογίες φιλικές στο περιβάλλον. Καταρχάς, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι για την μετατροπή μιας μορφής ενέργειας σε μιαν άλλη υπάρχουν πολλές απώλειες. Δηλαδή, για να φτιάξουμε ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο, ξοδεύουμε πολύ περισσότερη ενέργεια. Αυτό που μας κρύβουν όμως είναι ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τις πληρώνει ο λαός με τους μηνιαίους λογαριασμούς ρεύματος. Επίσης, οι επιδοτήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων πάλι πληρώνονται από τους λαούς. Τα κίνητρα είναι ποσά που κατευθύνονται κατευθείαν στις βιομηχανίες αυτοκινήτων. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, μην μπορώντας να αυξήσουν τα κέρδη τους, ρίχνουν στην αγορά τα ηλεκτρικά γιοταχή, αποσύροντας τα βενζινοκίνητα. Αυτό αποτελεί μια ήπια καταστροφή κεφαλαίου για να μην μπει η αγορά τους σε μεγάλη κρίση. Όπως τονίζει η Γραμματεία Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Πρωτοβουλίας, ο καπιταλισμός χρηματοδοτεί τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη με μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία παίρνονται από τους εργαζόμενους και συγκεντρώνονται, για παράδειγμα, στο Ταμείο Ανάκαμψης και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά χρησιμοποιούνται για μια αναδιάρθρωση της παραγωγής με έναν τρόπο δήθεν φιλικό προς το περιβάλλον, ενώ είναι σχεδιασμός των μονοπωλίων να εντάξουν τεχνολογίες στην παραγωγή με μόνο κριτήριο τα κέρδη τους και την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, προσπαθώντας να τους αποπροσανατολίσουν και να τους χειραγωγήσουν. Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι το καπιταλιστικό σύστημα είναι υπεύθυνο για την εκμετάλλευση των εργαζόμενων, για τη φτώχεια, την ανεργία και την υποβάθμιση των συνθήκων ζωής, με σκοπό τη διαρκή απόσπαση κέρδους. Η καπιταλιστική ανάπτυξη που έχει κριτήριο το κέρδος οδηγεί στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και των πόρων του, διαστρεβλώνοντας τι θεωρείται ποιότητα ζωής. Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε το βίντεο, να κάνετε like και να εγγραφείτε στο κανάλι. Γεια και χαρά σας!